Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μια νεαρή φίλη με το email της, την απορία της και το ερώτημα που μας θέτει, μας δίνει την ευκαιρία να εξηγήσουμε ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην αρχή μιας γνωριμίας. Σας έχω πει και σε ένα προηγούμενο blog αυτές τις μέρες, έχω φτιάξει ένα νέο playlist στο κανάλι, το οποίο θα το ενημερώνω ταχτικά. Θα φτιάχνω βίντεο ταχτικά για αυτό το playlist το οποίο playlist αυτό έχει τίτλο «Πώς διαχειρίζομαι την αρχή μιας γνωριμίας». Κάτι σαν tutorials δηλαδή για το flirt και τον dating. «Πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία, flirt και dating» είναι ο τίτλος του tutorial. Έχω μαζέψει αρκετά από τα ερωτήματα που μου έχετε θέσει. Τα βάζω έτσι σε μία σημείωση. Βλέπετε, έχω σημειώσει εδώ στο iPad για τα vlogs. Και θα, σιγά σιγά θα κάνω βίντεο το οποίο θα βάζω σε αυτό το playlist το οποίο θα είναι ένα χρήσιμο playlist να το συμβουλευόμαστε όταν μας απασχολούν τέτοια ζητήματα όπως το flirt και το dating που φαίνεται ότι απασχολούν πάρα πολλούς από εμάς αυτές τις μέρες. Αυτό είναι ένα από τα πολλά βίντεο που θα έχει αυτό το playlist. Κυρία Θέκλα, είμαι μια κοπέλα 21 ετών. Γεια σου αγαπή μου. Και παρακολουθώ εδώ και καιρό τα βίντεο σας στο YouTube με λοιπόν τις ευκαιρίε να σας αποστείλω αυτό το email, περιγράφοντας ένα περιστατικό που μου συνέβη και πρόσφατα, θεωρώντας ότι ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για επόμενο σας βίντεο, εφόσον πιστεύω ότι τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν πολύ συχνά. Και ναι, συμβαίνουν πολύ συχνά και ναι, αποτελεί ευκαιρία για νέο βίντεο και ναι, σε ευχαριστούμε που το έστειλε. Να είσαι καλά. Λέει λοιπόν η φίλη. Πριν δύο μήνες γνώρισα σε ένα πάρτι έναν 22χρονο φοιτητή του Πολυτεχνείου σε κοινή παρέα. Δηλαδή εσύ 21, αυτός 22. Δεν εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρόλα αυτά του έδωσα το Insta μου. Όταν λέει του έδωσα το Insta μου, του είπε πώς μπορούσε να τη βρει στο Instagram και να την προσθέσει ως φίλη στο Instagram. Την επόμενη μέρα, προς μου, Έστειλε μήνυμα και αρχίσαμε να μιλάμε για τρεις εβδομάδες μέχρι να επιστρέψω ξανά στην Αθήνα. Έπειτα αρχίσαμε να βγαίνουμε και οφείλω να ομολογήσω ότι περνούσα πολύ καλά. Μια πολύ καλή αρχή δηλαδή, μια πολλά υποσχόμενα αρχή. Είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι καλώ εχόντων των πραγμάτων, αν περάσει αρκετός καιρός και γνωριστούμε, ταιριάζουμε και το επιθυμούμε και οι δύο, θα ήθελα σχέση και όχι κάτι πιο χαλαρό. Μου απάντησε ότι ενώ δεν είχε τύχει να συνάψει στο παρελθόν κάποιο είδου σχέση, ήταν ανοιχτό στο ενδεχόμενο αυτό. Εντάξει, 22 χρονών, λογικό είναι να μην έχει κάνει ξανά σχέση, να μην μου παράλογο. Επιπλέον ήθελε αποκλειστικότητα σε σεξ και επικοινωνία. Εσώρι ρε παιδιά, αποκλειστικότητα σε σεξ και επικοινωνία σημαίνει σχέση. Μ? Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αποκλειστικότητα σε σεξ, δηλαδή κάνω σεξ μόνο μαζί σου, ή αποκλειστικότητα σε επικοινωνία, μιλάω μόνο μαζί σου, φιλεχτάρω μόνο μαζί σου, αυτό σημαίνει σχέση. Κανονικά. Η Δευτέρα μου ζήτησε βιντεοκλήση γιατί είχε μέρες να με δει, στη διάρκεια της οποία μου είπε ότι του έλειψα. Του δήλωσα ότι πιθανότατα και μένα θα μου λείψει το καλοκαίρι που θα είμαστε σε διαφορετικές περιοχές και μου δήλωσε το ίδιο. Τρεις μέρες αργότερα ήρθε σπίτι μου για φαγητό και μεταξύ άλλων μου ανακοίνωσε ότι βγαίνουμε όχι χαλαρά, αλλά με ενδεχόμενο σχέση καλώ εχόντων των πραγμάτων μετά το καλοκαίρι. Ρε παιδιά, τη σχέση δεν την προγραμματίζεις, είτε συμβαίνει είτε δεν συμβαίνει. Την επόμενη μέρα μου δήλωσε ότι πέρασε υπέροχα και πως χάρηκε που με είδε επιτέλους μετά από μια εβδομάδα. Κανονίσαμε δε και το μέρος και την ημέρα της επόμενης συνάντησης. Την επόμενη μέρα, μετά από άλλο ένα μήνυμά μου ότι λογικά θα μου λείψει το καλοκαίρι, είδε το μήνυμα αυτό και μετά από μια ώρα με πήρε τηλέφωνο. Μου ανακοίνωσε στα ξαφνικά ότι κατάλαβε πως δεν πρόκειται ποτέ να του βγει σχέση με μένα, ότι τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα και ότι μελλοντικά θα πληγωθώ Γι' αυτό ήθελα να σταματήσουμε να βγαίνουμε. Του εξήγησε ότι ποτέ δεν τον πίεσα για κάτι και ότι ούτε κι εγώ προς το παρόν ήθελα κάτι παραπάνω. Κατόπιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι και πιο χαλαρά στο νησί του το καλοκαίρι, ενώ μέχρι το προηγούμενο βράδυ δήλωνε ότι δεν τον πείραζε να μην βγαίνει μια άλλη αφού μιλούσε και έβγαινε μαζί μου. Μου είπε ακόμη ότι είχε παραμελήσει τους φίλους του στο νησί όταν πρωτοξεκινήσαμε να μιλάμε για να μιλάει με μένα ενώ ήταν εκείνο που έστελνε περισσότερα μηνύματα. Τέλο δήλωσε ότι δεν πρέπει να βάζω του άντρε στην κατηγορία μαλάκα, ενώ εγώ του είχα πει ότι είναι πολύ καλό παιδί. Μήπω έκανα όντω εγώ κάτι λάθο. Παρόμοιο φαινόμενο μου έχει ξανασυμβεί πρόσφατα, απλά ο τότε τύπο είχε δηλώσει ξεκάθαρα πω γύρισε στην πρώην του. Πώ γίνεται όμω εν μια ανοιχτή κάποιο να αλλάζει τόσο γνώμη, Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα. Εύχομαι να λάβω μια απάντηση. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ενώ όταν πρωτοδιάβασα αυτό το mail, δεν σκέφτηκα καθόλου την πιθανότητα να έκανε εσύ κάτι λάθο. Ξαναδιαβάζοντα το τώρα για να κάνω το βίντεο, βλέπω ότι ίσω και κάποιε δικέ σου συμπεριφορέ να παρεξηγήθηκαν από το παιδί και να συνέβαλαν στο να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Καταρχάς, δύο άνθρωποι που γνωρίζονται. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, εξαιρετική ιδέα να μιλάνε ανοιχτά για όλα και να δίνουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο. Όταν ξεκινάμε να φλερτάρουμε, όταν ξεκινάμε να γνωριζόμαστε, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να εξηγούμε το σκεπτικό μας στον άλλο. Από αυτό που σου είπε στο τέλο, ότι δεν είναι καλή ιδέα να βάζει του άντρε στην κατηγορία μαλάκα. σω να σημαίνει, δεν ξέρω, αλλά επειδή δεν είχε επικοινωνήσει ανοιχτά μαζί σου, δεν μπορούμε να ξέρουμε. σω να σημαίνει ότι αυτό θεώρησε ότι εσύ ήσουν αντιστακτική απέναντί του, ότι εσύ ήσουν προσεκτική στο να μην δημιουργηθεί άμεσα σχέση για να μην πληγωθεί. Και μπορεί αυτός να ένιωσε κάποια έντονα συναισθήματα τη δική σου προσοχή να την πήρε ως απόρριψη και να αντέδρασε ανώριμα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Η αλήθεια είναι εξή ακόλουθη, ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να φλερτάρουν, είτε φλερτάρουν από μια ιστοσελίδα γνωριμιών, είτε φλερτάρουν σε ένα πάρτι, είτε γνωρίζουν να κοινή παρέας και φλερτάρουν. Για να φλερτάρουν δύο άνθρωποι σημαίνει ότι επιθυμούν μέσα τους να βρουν σύντροφο. Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιθυμεί να βρει σύντροφο ή έχει ήδη σύντροφο και δεν είναι παίχτης δεν θα φλερτάρει. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η επιθυμία για σύντροφο θα οδηγήσει οπωσδήποτε και στη δημιουργία σχέσης. Γιατί μπορεί και εγώ να θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά να μην έχω τα προσόντα για να με προσλάβει η NASA, τα οποιαδήποτε προσόντα και όσο και να θέλω να μην μπορώ να γίνω αστροναύτης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όποιος φλερτάρει σημαίνει ότι έχει μέσα στο μυαλό του ότι είναι ικανός για να κάνει σχέση, έστω και αν στην πραγματικότητα δεν είναι ικανός για να κάνει σχέση. Και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το να είμαστε προσεκτικοί και το να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας το παίρνει το άλλο το πρόσωπο πολύ προσωπικά. Θεωρεί ότι απορρίπτουμε εκείνον, ότι απορρίπτουμε εκείνην δεν είναι εύκολο να διαχωρίσει ότι, για παράδειγμα, η Μαρία αυτή τη στιγμή κάνει πίσω και δεν προχωράει στο να έχουμε ερωτική επαφή, δεν προχωράει στο να τα φτιάξουμε επειδή ε, φοβάται μην τυχόν και δεν τα καταφέρει καλά στη σχέση. Θα θεωρήσει ότι η Μαρία δεν προχωράει αυτή τη στιγμή στο να τα φτιάξουμε, δεν προχωράει η Μαρία αυτή τη στιγμή στο να έχουμε ερωτική επαφή, επειδή δεν τη αρέσουν αρκετά. Άρα το λαμβάνει ω απόρριψη. Σε αυτό το σημείο. Θέλω να διαβάσω ένα σχόλιο που έχει στείλει, έχει γράψει ένας φίλος κάτω από ένα άλλο βίντεο, εκεί που είπα σε εκείνο το βίντεο που είχα προαναγγείλει και τη δημιουργία αυτού του playlist, ο Κωνσταντίνος είχε γράψει. Για άλλη μια φορά ακούσαμε την ιστορία μιας γυναίκας που όταν της αρέσει πολύ ένας άνδρας τα κριτήρια πάνε περίπατο. Ενώ αν της αρέσει λίγο θα βρει ένα σωρό ελαττώματα για να τον απορρίψει γιατί απλώς δεν την ενδιαφέρει αν το χάσει. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο έκανε ο Κωνσταντίνος κάτω από ένα άλλο βίντεο και ο λόγος που το διαβάζω αυτή τη στιγμή στο, στο παρόν βίντεο είναι γιατί εκφράζει την άποψη που έχουν πολλοί άνδρες ότι εάν μία γυναίκα σε θέλει πολύ, εάν της αρέσεις πολύ, δεν θα έχει δισταγμού. Δεν θα πει, μα μήπω είναι πολύ νωρί που ξεκινάμε, μήπω είναι νωρί να βρισκόμαστε τόσο συχνά, μήπω ε, πρέπει να είμαι πιο προσεκτική, μήπω να περιμένω μετά το καλοκαίρι για να ξεκινήσουμε τη σχέση μα κλπ. Στα όσα μου έχει γράψει για αυτό το παιδί, διαφαίνονται δύο πράγματα. Το πρώτο ότι είναι ντροπαλό. Είναι ντροπαλό γιατί λες ότι όταν σε γνώρισε στο πάρτι, δεν uh, e, προχώρησε στο να σε φλερτάρει ιδιαίτερα. Κάτσε να το βρω εδώ τι γράφεις. E, το γνώρισε σε ένα πάρτι πριν δύο μήνες. Δεν εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά εσύ παρόλο που αυτός δεν εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, του έδωσες το insta σου. Και μετά που του το έδωσες, άρχισε να σου στέλνει μήνυμα και να μιλάτε καθημερινά. Αυτό μας λέει ότι είναι ντροπαλό είναι ένας άνθρωπος που δεν θα ξεκινούσε αυτό στην επικοινωνία, δεν θα ξεκινούσε αυτό στο φλερτ. Οπότε μετά που του έδωσε στο Instagram, αυτό άρχισε να σου γράφει συνέχεια. Που σημαίνει σου έδειξε ότι ενδιαφέρεται. Πέρασαν ήδη δύο μήνε. Μέσα σε αυτού του δύο μήνε βρεθήκατε για φαγητό, συζητήσατε και συζητήσατε για να κάνετε σχέσει στο μέλλον. Δηλαδή, δεν βλέπω κανένα αυθορμητισμό από πλευρά σου όσον αφορά στη δημιουργία της σχέσης. Όχι παρορμητισμό, αυθορμητισμό, γιατί ήδη έχουν περάσει αρκετές μέρες και εβδομάδες που μιλάτε. Από την άλλη, το παιδί αυτό που είναι εντροπαλό, που αυτό έχει διαφανεί από το πώς άρχισε να σου μιλάει, φαίνεται ότι σκαθρέφτιζε αυτά που έλεγε εσύ. Καθρέφτιζε αυτά που έλεγε εσύ. Δηλαδή, έλεγε εσύ, μετά το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε τη σχέση μα. Μετά το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε τη σχέση μα. Η Δευτέρα, λε, μου ζήτησε βιντεοκλήση γιατί είχε μέρε να με δει στη διάρκεια τη οποία μου είπε ότι του έλειψα. Και εσύ δεν του είπε, Ναι, μωρό μου, μου έλειψε. Ναι, βρε, μου έλειψε και εμένα. Του δήλωσε ότι πιθανότητα και σένα θα σου λείψει το καλοκαίρι που θα είσαστε σε διαφορετικέ περιοχέ και σου δήλωσε το ίδιο. Ναι, οι σχέσει είναι συναισθηματικέ. Ή μια ερωτική σχέση σημαίνει συνέστημα. Νιώθω συνέστημα, νιώθω έλξη για έναν άνθρωπο, νιώθω τρυφερότητα για έναν άνθρωπο, νιώθω ερωτικά συναισθήματα για έναν άνθρωπο, τα εκφράζω. Τα εκφράζω, τα κάνω πράξη. Δεν κάθομαι και μελετάω και σκέφτομαι το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι και αν μου κάνεις και αν δεν μου κάνεις. Πολύ πιθανό το παιδί αυτό να θεώρησε πω εσύ δεν του κάνεις. Γιατί, Τρει μέρε μετά τη βιντεοκλήση ήρθε σπίτι σου για φαγητό και μεταξύ άλλων σου ανακοίνωσε ότι βγαίνουμε όχι χαλαρά αλλά με ενδεχόμενο σχέση καλώ εχόντων των πραγμάτων μετά το καλοκαίρι. Επειδή του είπε, εσύ θα μου λείψει το καλοκαίρι που θα λείπουμε, ήρθε αυτό και σου λέει: Α την κλείσω αυτή να κάνουμε σχέση μετά το καλοκαίρι. Και μετά στα ξαφνικά, ενώ εσύ συμφώνησε ότι θα κάνετε σχέση μετά το καλοκαίρι και κανονίσατε να βρεθείτε κι άλλη μια φορά στα προπαρασκευαστικά της σχέσης, σαν να συζητάτε τις συμφωνίες της ρηχής του Λεμίνων, δεν ξέρω Αυτού του ανέδοξε που λέμε στην Κυπριακή διαλέκτο, δηλαδή άλλαξε γνώμη, κίνωσε στα ξαφνικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να του βγει σχέση με σένα, ότι τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα και ότι μελλοντικά θα πληγωθώ, γι' αυτό ήθελα να σταματήσουμε να βγαίνουμε. Μάλλον το αντίθετο ήθελα να πει ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ γρήγορα. Υποθέτω τώρα, δεν μπορώ να γνωρίζω, υποθέτω, υποθέτω, υποθέτω. Ο τρόπος που γράφεις εσύ, ο τρόπος που εκφράζεσαι, θυμίζει μεγαλύτερο άνθρωπο από ένα κορίτσι 21 το χρονών. Νομίζω ότι είσαι εξαιρετικά καχύποπτη και ότι προσπαθείς να προλάβεις όλα τα ενδεχόμενα. Ε, προσπαθείς να δοκιμάσεις, να ξαναδοκιμάσεις, να ξαναδοκιμάσεις, να δοκιμάσεις την αντοχή, την υπομονή του άλλου για να δεις αν αυτός ο άνθρωπος, είναι κατάλληλο για να κάνει σχέση μαζί του. Με αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή, μα γράφει. Δεν ξέρουμε την προηγούμενη, να το κουράζει ίσω το πράγμα. Δεν μα λε αν εσύ ε, είχε σχέση προηγουμένω. Δεν μα λε. Αν και εσύ δεν είχε άλλη σχέση προηγουμένω, όπω και αυτό δεν είχε άλλη σχέση προηγουμένω, είναι πολύ πιθανόν γι' αυτό το λόγο να είσαι τόσο διστακτική. Επειδή δεν είχε προηγουμένω άλλη σχέση. Και δεν ξέρει πώ να διαχειριστεί τη δημιουργία μια νέα σχέση. Για αν είχε άλλη σχέση προηγουμένω, η οποία πήγε στραβά και απογοητεύτηκε, να θέλει να είσαι διπλά και τριπλά προσεκτική αυτή τη φορά, ώστε να μην ξαναφά τα μούτρα σου. Έχω να σου πω το εξή ακόλουθο. Ο έρωτα δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι φυσική και δεν είναι χημεία. Είναι χημεία, αλλά όχι με την έννοια τη χημεία, ότι σίγουρα βάλει αυτό και αυτό θα βγει αυτό. Δεν υπάρχουν οδηγίε χρήσεω για του ανθρώπου. Και ακούγεται πάρα πολύ αστείο, γιατί αυτό το βίντεο το βάζουμε σε ένα playlist που έχει τίτλο Πώ να διαχειριζόμαστε το φλερτ και τον dating. Αν το gut instinct μα, η διέστησή μα, το έστιχτο μα μέσα μα μα λέει ότι είναι καλό άνθρωπο αυτό. Είναι ευπροσίγουρο άνθρωπο. Είναι ευχάριστο άνθρωπο. Είναι άνθρωπο που μου βγάζει κάτι θετικό και ότι δεν έχει κάποιο αρνητικό σκοπό. Μου βγάζει κάποια σοβαρότητα ως άνθρωπος. Δίνουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να συνδεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Και στην περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε και τίποτα. Δεν χύθηκε το γάλα. Δεν έπεσε η ζάχαρη μέσα στο νερό να διαλυθεί. Δηλαδή, πες ότι ε, μετά τι τρει εβδομάδε που εσύ βρεθήκατε στο πάρτι, του έδωσε στο insta, εσύ έφυγε από Αθήνα, ήσουν εκεί που ήσουν για τρει εβδομάδε και επέστρεψε να είσαι τρει εβδομάδε. Εάν και εσύ γούσταρε και αυτό γούσταρε στην ηλικία σα, 21 και 22, το να ξεκινήσετε τη σχέση σα, που σημαίνει να ξεκινήσετε να δοκιμάζετε να είσαστε μαζί, δεν είναι νωρί. Δεν είναι μπαμ και κάτω. Μιλούσατε τρει εβδομάδε. Εσύ όμως τον συναντάς και του λες, εγώ τώρα σε έχω βάλει σε δοκιμασία, σε έχω βάλει μέσα στο μυαλό μου ότι πρέπει να σε ελέγξω καλά τι περίπτωση είσαι και τι άνθρωπος είσαι και αν μου βγεις καλός άνθρωπος στο τέλος του καλοκαιριού που εγώ θα είμαι στο, στο δικό μου το μέρος και εσύ θα είσαι στο δικό σου το μέρος, του χρόνου δηλαδή, με τη νέα σχολική-ακαδημαϊκή χρονιά, θα τα φτιάξουμε. Μα δεν γίνονται έτσι πράγματα, δεν είναι προξενιά. Δεν σου λέω ότι έκανε λάθο. Μπορεί κάτι από αυτό το παιδί να μην σου άρεσε, κάτι να μην σου έβγαινε, κάτι να μην σου κάνει κλικ. Και γι' αυτό το λόγο να κράτησε αυτή τη στάση. Αν όμω όντω σου άρεσε αυτό το παιδί, Όμω όντω σου άρεσε αυτό το παιδί. Η γνώμη μου είναι πω θα έπρεπε να δώσει ευκαιρία στο να το γνωρίσει ουσιαστικότερα. Και γνωρίζω κάποιον σημαίνει ξεκινάω να σχετίζομαι μαζί του. Δηλαδή το έχουμε παραζαλίσει αυτό το κομμάτι με τη σχέση. Έχουμε σχέση, δεν έχουμε σχέση, θα κάνουμε σχέση, δεν θα κάνουμε. Είναι σαν το θα παντρευτούμε, δεν θα παντρευτούμε, θα ραβωνιαστούμε, δεν θα ραβωνιαστούμε. Το να πω έχω σχέση ή το να μου πει ο άλλο έχουμε σχέση τώρα ή μπαίνουμε τώρα σε σχέση δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί πολλέ φορέ οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι σε μια σχέση και δεν λένε ότι έχουν σχέση. Ή έχουν σχέση και δεν λειτουργούν σαν να έχουν σχέση. Έχουμε καταντήσει να μα φοβίζει και το, η λέξη σχέση, και το είμαστε σε σχέση, και το είμαι σε σχέση, ή θε να είμαστε σε σχέση. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ενημερώνουμε το άλλο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε για το πώς σκεφτόμαστε, για το τι έχουμε στο μυαλό μας, να λέμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ ότι θέλω να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και έχω μέσα στο μυαλό μου μια φωνή που μου λέει «Μα αν τον αγκαλιάσεις και αν το φιλήσεις και αυτός δεν θέλει τα ίδια πράγματα που θέλεις και εσύ και μετά σε πληγώσει, τι θα γίνει». Οπότε θα δώσεις την ευκαιρία στον άνθρωπο αυτό να σου πει και αυτός ίσως τους δικούς του φόβους. Εγώ πιστεύω, νομίζω, θεωρώ, υποθέτω ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται ότι δεν του αρέσει αρκετά. Ότι δεν τον θέλει αρκετά. Και επειδή δεν τον θέλει αρκετά, μπορεί να τον έχει εκεί πέρα και να τον αξιολογήσει. Γι' αυτό σου λέει: Μα εγώ τώρα ε, καρδιοχτυπάω για αυτήν έχει δύο μήνε, και άλλου δύο-τρει μήνε το καλοκαίρι, που μου δηλώνει ότι νομίζει ότι θα με υπεθυμίσει. Και μετά, αν έρθουμε, θα κάνουμε σχέση. Τι κάνω, Εγώ θα φώτα μου τραμώνει εντελώ. Και ίσω γι' αυτό σε χωρίζει αυτό, για να προλάβει να μην το χωρίσει εσύ ή να προλάβει. Το να πληγωθεί ακόμη περισσότερο όταν εσύ μετά από δύο-τρει μήνε του πει: Ξέρει αυτό το καλοκαίρι που ήμουν μακριά και σκεφτόμουν να την περίπτωσή σου, έχω καταλάβει ότι δεν μου κάνει διασχέση Οπότε δεν θα κάνουμε σχέση. Χάρηκα για την γνωριμία. Να είσαι καλά. Μπορούμε να παραμείνουμε φίλοι στο Instagram. Καλέ σπουδέ και συνεχίζουμε». Οι σχέσει είναι δοκιμέ. Και καλύτερα η δοκιμή να γίνει πιο ανθρώπινα και πιο φυσικά. Άμα μα βγαίνει φυσικά να συνδεθούμε ερωτικά με έναν άνθρωπο, να μην απο τρέπουμε τον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε μηχανιστικά. Τώρα, για τα κριτήρια που έχει ο καθένας για να κάνει μια σχέση, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν χωράει σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο τα κριτήρια που έχει ο καθένας ξεχωριστά για να κάνει σχέση. Εάν όμως συναντούμε έναν άνθρωπο που μας αρέσει, αρχίζουμε να μιλάμε, να φλερτάρουμε αυτόν τον άνθρωπο και περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, δύο-τρεις εβδομάδες, τέσσερις, πέντε, και νιώθουμε ωραία με τον άνθρωπο αυτό, και νιώθουμε ερωτικά συναισθήματα. Α το ξεκινήσουμε. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Να μην μα βγει και να το τελειώσουμε. Αλλά τουλάχιστον θα ξέραμε ότι έχουμε δώσει, θα ξέρουμε ότι έχουμε δώσει πραγματική ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, και εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι δεν ταιριάζουν. Αν όμω είμαστε τόσο πολύ προσεκτικοί με την έννοια τη καχυποψία και τη το να κρατάμε τον εαυτό μας πίσω και να μην τον αφήνουμε καθόλου να νιώσει, στο τέλος μπορεί να, μην, να, να, χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άνθρωπους ή τον άνθρωπο που ταιριάζει μαζί μας, επειδή θα έχουμε μείνει στην πολύ πολύ σκέψη, στην πολύ πολύ οργάνωση, στον πολύ πολύ προγραμματισμό και θα έχουμε χάσει τον αυθορμητισμό μας. Ο έρωτας έχει άμεση σχέση με τον αυθορμητισμό. Είναι επικίνδυνο όταν συνδέεται με τον παρορμητισμό. Έχω φτιάξει ένα βίντεο που εξηγώ τη διαφορά μεταξύ αυθορμητισμού και παρορμητισμού. Ο έρωτα έχει μεγάλη σχέση με τον αυθορμητισμό. Όταν συνδεθεί με τον παρορμητισμό και έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη, μπορεί να είναι καταστροφικό, αλλά όταν η υπερβολική εκλογή σκοτώνει το συνέστημα, τότε δεν μπορούμε να τον έχουμε κιόλα στον θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια σε σχέση με αυτά που λέω στην κοπέλα. Ξανατονίζω και σε αυτό το βίντεο ότι δεν αποτελεί διάγνωση το να διαβάσω ένα βίντεο και να δώσω μια αρμηνία, ούτε υποκαθεστά την ψυχοθεραπεία, ούτε σημαίνει ότι είμαι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι όταν δύο άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να φλερτάρουν, ο καθένας έρχεται από ένα ξεχωριστό χώρο. Αν κάποιο έρχεται από ένα χώρο ότι μόλι τον έχει παρατήσει η κοπέλα του, όπω τον προηγούμενο που, που είπε, μόλι τον έχει παρατήσει η κοπέλα του και έχει αρχίσει να φλερτάρει για να νιώσει καλύτερα, είναι πολύ πιθανόν μόλι νιώσει καλύτερα να τον καλέσει πίσω η κοπέλα του και να πάει πίσω τρέχοντα και να σε αφήσει στα κρύα του λουτρού. Είναι ένα ρίσκο αυτό που παίρνουμε όταν κάνουμε σχέσει. Γι' αυτό έχω πει ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για είναι του παίχτε. Αν όμω δύο άνθρωποι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία του φλερτ μεταξύ του και οι δυο ξεκινούν από την αφετηρία ότι είμαι μόνος, είμαι μόνη, δεν έχω κολλήματα, δεν, έχω, δεν κρατάω άκρες από το παρελθόν, δεν μιλάω παράλληλα και με άλλους ανθρώπους και ασχολούμαι με αυτό το φλερτουσιαστικά, τότε αξίζει τον κόπο να δώσουμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Αν βγει καλός, ευχάριστα, τι ωραία τέλεια, αν δεν βγει πάλι θα ξέρουμε ότι έχουμε ζήσει και δεν έχουμε αποφύγει να ζήσουμε φοβούμενη την απόρριψη. Ο φόβος της απόρριψης είναι εξίσου συχνός και συνηθισμένος και στις γυναίκες, όχι μόνο στους άνδρες, και στους άνδρες, όχι μόνο στις γυναίκες. Και πολλές φορές προσλαμβάνουμε τις άμυνες που βάζει ο άλλος απέναντί μας προκειμένου να προστατέψει τον εαυτό του, σαν μια ένδειξη ή απόδειξη ότι δεν μας θέλει αρκετά, οπότε αμοινόμαστε κι εμείς με το να πούμε δεν με θες εσύ αρκετά, δεν σε θέλω εγώ καθόλου, ας το αφήσουμε να μην σε πληγώσω, να μην με πληγώσεις κλπ. Και όταν χωρίζουν οι άνθρωποι ή όταν σταματά μια επικοινωνία, δεν είναι πάντοτε οι δικαιολογίε που λένε αυτές που σημαίνει το δεν εσύ, φταίω εγώ, συνήθως σημαίνει δεν φταίω εγώ, φταίσαι εσύ. Mm σε χωρίζω για να μην σε πληγώσω στο μέλλον. Μπορεί να σημαίνει υποσυνείδητα σε χωρίζω για να μην πλη... το σταματώ τώρα για να μην πληγωθώ εγώ στο μέλλον. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση, τι συμβαίνει στην οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σα συμβουλεύσω να κάνετε είναι να μιλάτε ανοιχτά για το σκεπτικό σα και να επιδιώκετε τέτοιε συζητήσει που το άλλο πρόσωπο να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά για το σκεπτικό του. Και αν κάποιο έχει Δεύτερε σκέψει, και αν κάποιο έχει ύπουλε σκέψει, και αν κάποιο ψεύδεται ή προσπαθεί να μα ξεγελάσει, θα ενοχληθεί ιδιαιτέρω από την αποκάλυψη του δικού μα σκεπτικού και από ερωτήσει που τον προσκαλούν να αποκαλύψει και εκείνο το δικό του σκεπτικό. Οπότε, μιλώντα ανοιχτά, καταλαβαίνουμε κιόλα ποιο άνθρωπο ασχολείται σοβαρά με το φλερτ που κάνουμε και ποιο όχι. Δηλαδή, ένα ο οποίο θέλει να μα ξεγελάσει και ένα ο οποίο θέλει απλώ. Να περάσει καλά μαζί μα για λίγο και μετά θα φύγει. Αν αρχίζουμε να του κάνουμε ερωτήσει, ποιο είναι το σκεπτικό σου και πώ το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα και πώ ένιωσε σου σου αυτό, θα ενοχληθεί. Θα ενοχληθεί, δεν θα θέλει να το συζητήσει, θα σταματήσει τη συζήτηση και ίσω να σταματήσει και τη γνώμη γιατί σου λέει Θα μπλέξω εδώ πέρα, αυτοί το ψάχνουν πολύ. Ξα, ξέρετε, αυτοί που θέλουν να ξεγελάσουν για να περάσουν καλά, ψάχνουν χαζοπούλια. Αν φανεί έξυπνο ο άνθρωπο που φλερτάρει απέναντί του, θα τον αποφύγω. Συνήθω. Υπάρχει βεβαίω και περίπτωση αντί να τον αποφύγουν, να βάλουν στόχο να τον κερδίσουν για να του δείξουν. Γι' αυτά όλα τα υπόλοιπα θα πούμε σε άλλα, σε πολλά άλλα βίντεο που θα είναι σε αυτό το playlist. Σαν μια πρώτη γεύση αυτό. Φιλιά στη φίλη και θα χαρώ πολύ να διαβάσω όπως στα σχόλια.